με την Ελλάδα, με τους Έλληνες που έχουν πανηγυρίσει χάρη σε αυτήν σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι διακρίσεις τα τελευταία χρόνια είναι μόνιμες και η ποιότητα της εθνικής μας ομάδας στο ενσάμπλ είναι εξαιρετική και μας κρατάει πάντα σε εγρήγορση και με γεμάτους προσδοκίες. Είχαμε συμμετοχές βεβαίως στο Λονδίνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 και στο Ρίο πρόσφατα τώρα πριν από δύο μήνες στη Βραζιλία στους εφετινούς Ολυμπιακούς το 2016 και περιμένουμε και περισσότερα στο Τόκιο αμέσως μετά. Για όλα αυτά έχουμε μια καλεσμένη μαζί μας έκπληξη, έμπειρη και παλιά πλέον στην ομάδα, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, όπως σας υποσχέθηκα πριν πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και όπως άλλωστε κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, πριν τελειώσει η σεζόν και πριν φτάσουμε στο καλοκαίρι, παρακολουθούμε τα αθλήματα που ονομάζουμε εραστεχνικά και που κάθε άλλο παρά εραστεχνικά, να θα πω εγώ, γιατί και η απήχηση που έχουν στον κόσμο και η ανταπόκριση και το πόσο κάνουν τους Έλληνες φιλάθλους να χαίρονται και να πανηγυρίζουν, δεν έχουν σίγουρα το χαρακτήρα των επαγγελματικών που κίνεται από όλα λεφτά, αλλά ο κόσμος έχει σε κάποιο βαθμό, με αυτά που συμβαίνουν κυρίως για το ποδόσφαιρο θα πω, αγανακτήσει. Να έχουμε λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία σήμερα να πάμε να καλωσορίσουμε την Σταυρούλα Σαμαρά, καλησπέρα. Η οποία, καλησπέρα Σταυρούλα Σαμαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στο στούντιο του Action 24, η οποία βεβαίως είναι όχι απλά μέλος της Εθνικής Ομάδας Ρυθμικής Γυμναστικής του Ensemble, αλλά και η παλαιότερη, να το λέμε, να τα λέμε αυτά, Σταυρούλα. Ναι, έτσι είναι. Είμαι 9 χρόνια στην Εθνική Ομάδα, έχω κληθεί από 14 χρονών. Ουσιαστικά το 2008 ήταν η τελική επιλογή για να μπω στην Εθνική Ομάδα του Ensemble, έπειτα από πολλά τεστ που είχαν γίνει και από πολλούς αγώνες, όπως πανελλήνια πρωταθλήματα, διασυλλογικά και προκριματικά. Και μέσα από μοριοδότηση που υπήρχε εκείνη την εποχή όταν ήμουν εγώ στο ατομικό, στο σύλλογο, οι καλύτερες αθλήτριες της Ελλάδος περνούσαν στα τεστ της Εθνικής Ομάδας και έπειτα περνούσαν στην Εθνική Ομάδα είτε στο ensemble είτε στο ατομικό. Εγώ βέβαια κλήθηκα, είχα περάσει ως πρώτη, έπειτα από το τελευταίο τεστ που είχε γίνει τον Ιούνιο του 2008 από την κυρία Μαρίνα Φατέβα. Και βέβαια να πούμε ότι είσαι η μόνη, να τα λέμε όπως είναι ακριβώς τα πράγματα, που έχεις τους δύο Ολυμπιακούς κύκλους, δηλαδή προετοιμασία από το 2008 έως το 2012 στο Λονδίνο και από το 2012 έως το 2016 στο Ρίο Ντε Ζανέιρο, τώρα που πήγες και ξανά με την εθνική ομάδα. Θέλω λοιπόν να μου πεις και να σου κάνω την πρώτη ερώτηση, ενώ θα βλέπουμε πάντοτε πλάνα από την ομάδα και βεβαίως θα μας κάνεις και τα σχόλιά σου, αν κάτι στα πλάνα που βλέπουμε αξίζει να το επισημάνεις εσύ που το έχεις ζήσει από κοντά, θα ήθελα να με διακόψεις και να το πεις. Θέλω παρόλα αυτά να σου κάνω μια πρώτη ερώτηση πολύ σημαντική. Το είπα και στην εισαγωγή μου για να σε καλωσορίσω, για να τα πεις εσύ τώρα. Είμαστε ταυτισμένοι με το ensemble, με τη ρυθμική γυμναστική και μετά το χάλκινο μετάλλιο που πήραμε το 2000 στο Σίδνεϊ ως Ελλάδα. Τι έχει στο DNA μας που μας ταιριάζει τόσο πολύ και έχουμε τόσο καλές ομάδες πάντοτε? Η ρυθμική γυμναστική και συγκεκριμένα το ensemble έχει παράδοση στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Το βλέπουμε συνέχεια από παρουσίες που γίνονται κάθε χρόνο σε πανευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα. Και ωστόσο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να σημειώσουμε ότι η εθνική ομάδα του ensemble δεν έχει χάσει ποτέ Ολυμπιάδα. Σωστό. Είναι πάντοτε παρούσα. Σε αντίθεση με άλλα ομαδικά αθλήματα, ναι, που λόγω ατυχιών, είτε λόγω τραυματισμών, είτε λόγω του ότι άλλαζαν οι ομάδες συχνά, που και σε εμάς συνέβαινε αυτό, δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση. Ναι, διότι το βλέπουμε και στα πλάνα μας και φυσικά το ξέρει ο κόσμος, αλλά τώρα κάνουμε και τα σχόλια με την πλέον ειδική που είσαι εσύ στο στούντιο. Εδώ είναι ένα ομαδικό άθλημα. Ομαδικό δεν είναι μόνο εκείνο που έχει μπάλα. Είναι το η ρυθμική, το ensemble είναι ομαδικό. Πόσο σημαντικό είναι στις προπονήσεις να δουλεύετε, με ποιο τρόπο, έτσι ώστε να οι αυτοματισμοί να είναι αυτοί που πρέπει? Καταρχήν, πόση δουλειά χρειάζεται? Χρειάζεται άπειρες ώρες προπόνησης. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένες, να έχουμε πειθαρχία και στόχο σε αυτό που κάνουμε και να μην μας επηρεάζουν καταρχήν εξωτερικοί παράγοντες. Πειθαρχία τον εννοώ όσον αφορά τον τρόπο ζωής. Δεν έχει το περιθώριο να ξενυχτήσεις όπως άλλα παιδιά, ναι, να έχεις ας πούμε ελεύθερο χρόνο. Είσαι πολύ περιορισμένη και όσον αφορά και στο θέμα της διατροφής. Πρέπει να είσαι πολύ αφοσιωμένη, να προσέχεις τι τρως, όσο τρως και γενικώς να προσέχεις τη σιλουέτα σου, γιατί είναι και άθλημα στο οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η εξωτερική εμφάνιση. Ασφαλώς η εξωτερική εμφάνιση και βεβαίως μια και το λες τώρα αυτό μου δίνεις για ένα πολύ σημαντικό θέμα πάσα να ρωτήσω, γιατί που λες παίζει ρόλο η εξωτερική εμφάνιση, που εγώ θα πω εδώ και λίγο αστειευόμενος με χιούμορ, αλλά όχι μόνο έτσι, ότι όλα αυτά στη ζωή είναι και υποκειμενικά λίγο. Όμως
θα πει κανείς εδώ, ο αθλητισμός είναι αντικειμενικός. Κι όμως, στο δικό σας άθλημα, και δεν ξέρω αν θες να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε, στο δικό σας άθλημα η υποκειμενικότητα κάποιες φορές δυστυχώς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, διότι δεν έχετε μεζούρα, επίδοση. Ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, για μας τις περισσότερες φορές. Αναλόγως το αποτέλεσμα. Δυστυχώς, ναι. Επειδή δεν υπάρχει χρονόμετρο και μεζούρα και είναι καθαρά υποκειμενικό. Εξαρτάται βέβαια από το ποιοι κριτές βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στην κρίση. Τι σημαίνει το ποιοι κριτές? Για κάντε το λίγο πιο για μας που δεν ξέρουμε. Για παράδειγμα, στα τελικά οργάνων, οι κριτές που βρίσκονται στην κρίση είναι μόνο αυτοί στους οποίους οι ομάδες δεν συμμετέχουν στα τελικά. Όπως και στην Ολυμπιάδα, οι κριτές δεν είναι από τις χώρες που αγωνίζονται εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπουμε και φωτογραφίες πάντοτε από τις μεγάλες σου παρουσίες και διακρίσεις και της ομάδας όλες βεβαίως συνολικά. Είναι από όλες τις ομάδες, από την πρώτη ομάδα που ξεκίνησα το 2008, την ομάδα των Αιανίδων, μέχρι και την ομάδα πρόσφατα, το 2016. Και εδώ βλέπουμε φωτογραφικό υλικό από όλη την πορεία που είχα μέχρι στιγμής. Και βέβαια στο Διαγόρα Μπελοκήπων που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, έχει ξεκινήσει από το 2001. Ναι, βέβαια. Όπου βεβαίως η οικογένειά σου είναι πάντοτε στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Και εσύ είσαι εδώ, θα έλεγα, μαχήτρια, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, το βάζεις στόχο κάτι και προχωράς. Τι στόχο είχες με την ομάδα ως παλαιότερη, τώρα ρωτάω εσένα, γιατί έχω την τύχη να φιλοξενώ εσένα απόψε που είσαι και πιο παλιά στο Ρίο. Πού θέλατε να φτάσετε και πόσο κοντά ή μακριά από αυτό που είχατε βάλει στόχο φτάσατε τώρα στους πρόσφατους Ολυμπιακούς? Αρχικά να σας πω ότι και το γεγονός ότι πήραμε την πρόκριση ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία για μας. Ότι γιατί πήγατε στο Ρίο. Ναι, και ότι πήραμε την πρόκριση στην πρώτη φάση στο προολυμπιακό αγώνα που έγινε τον Απρίλιο του 2016. Γιατί είχαμε περάσει μια χρονιά με πολλές δυσκολίες όσον αφορά και το προπονητικό team αλλά και τη σύνθεση της ομάδας. Υπήρχαν πολλές αλλαγές. Και θεωρώ ότι η παρουσία μας και η εμφάνιση που κάναμε στο Ρίο ήταν πολύ καλή. Ναι, και βεβαίως, πες μας τώρα, επειδή βλέπουμε πάντα αυτές τις δύσκολες εικόνες, ναι. η ένταση της προσπάθειας και η δυσκολία να καταφέρετε στον τέλειο βαθμό σε σχέση με το στόχο σας, αυτό που έχετε προγραμματίσει και δουλέψει, από ποιους παράγοντες, Σταυρούλα Σαμαρά, εξαρτάται? Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πέραν της καλής προπόνησης, που αυτό το είπαμε και είναι και αυτονόητο άλλωστε. Οι τραυματισμοί είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Μπορεί να σε φέρει πίσω την προπόνηση. Η ψυχολογία παίζει ρόλο. Η ψυχολογία βέβαια. Γι' αυτό και όπως είδατε και τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο, εκτός από τη Ρωσία που είναι μια ομάδα η οποία πάντα βγαίνει στα μετάλλια, ειδικά στις πρώτες θέσεις. Οι επόμενες ήταν η Ισπανία και η Βουλγαρία, που ήταν σταθερές ομάδες. Κατά το 80% ήταν ίδια η σύνθεση της ομάδας σχέση με την προηγούμενη Ολυμπιάδα. Πάει να πει ότι όσα περισσότερα χρόνια είναι μια ομάδα, τόσο το καλύτερο, γιατί βγάζει άλλη δυναμική μες στο ταπί, μπορεί να συγχρονιστεί καλύτερα και βέβαια δεν χρειάζονται τόσες ώρες προπόνησης, που αυτό συνεπάγεται ότι δεν θα υπάρχουν και τόσοι πολλοί τραυματισμοί. Η ομάδα βεβαίως, τα κορίτσια που πήγατε στο Ρίο εκτός από εσένα, ήταν και η Ζωή Κοντογιάννη, ήταν η Ελένη Δόικα, η Μιχαήλα Μεταλλίδου και η Ιωάννα Αναγνωστοπούλου. Όταν χωρίζεστε για να δουλέψετε και να προετοιμαστείτε, υπάρχει κάποια κοπέλα που είναι καλύτερη σε ένα τομέα συγκεκριμένο, η άλλη λιγότερο καλή και περισσότερο σε κάτι άλλο, οπότε μοιράζεται, έτσι να το πω σε εισαγωγικά τη λέξη, ευθύνες και αρμοδιότητες? Κοιτάξτε να δείτε, στο κομμάτι... Ή όλες πρέπει να καταφέρετε στο ίδιο, πρέπει το ίδιο καλά όλα. Το ίδιο να κάνουμε, το ίδιο καλά όλες. Να έχουμε ας πούμε, την ίδια ευληγησία, να έχουμε τον ίδιο συγχρονισμό και την ίδια ικανότητα σε όλα τα όργανα. Ναι. Βλέπουμε πάντοτε ωραιότατες εικόνες και βεβαίως λέγαμε πριν ότι είναι υποκειμενικό το πώς οι κριτές αποφασίζουν. Υπάρχουν πολλές φορές έτσι έντονες αντιδράσεις από ομάδες που θεωρούν ότι αδικήθηκαν. Βέβαια, ειδικά από το κοινό. Το έχουμε δει αυτό σε πολλούς αγώνες. Ασφαλώς. Όπως και σε άλλα αθλήματα. Αυτό βέβαια δεν πάβει να αλλάζει την βαθμολογία. Βέβαια, μπορούν να γίνουν και ενστάσεις. Το έχουμε δει πολλές φορές, ειδικά σε πανευρωπαϊκά, παγκόσμια και Ολυμπιάδες. Υπάρχουν περιπτώσεις κριτών που λες ότι κάνει μπαμ, ότι φωνάζει, ότι έκανε λάθος επίτηδες η απόφαση. Ή πάντα το αποδίδεται σε κακή εκτίμηση? Συνήθως το αποδίδουμε σε κακή εκτίμηση, ναι, τις περισσότερες φορές. Ναι. Βέβαια μπορεί να γίνει ένσταση και με την ένσταση αυτή οι κριτές να σου βάλουν και μικρότερη βαθμολογία. Μάλιστα. Ή μπορεί να την απορρίψουν. Δεν είναι πάντα απαραίτητο ότι όταν θα κάνεις την ένσταση θα πάρεις μεγαλύτερο βαθμό. Σε είδαμε σε κοντινή φωτογραφία, selfie νομίζω, στο άγαλμα μπροστά στο Ρίο Ντε Ζανέιρο. Και βεβαίως η εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων, έτσι αν σου ζητούσα τόσο μικρή που είσαι κατά τα άλλα, αλλά παλιά στη ρυθμική,
να γράψεις έτσι τα απομνημονεύματά σου από τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λονδίνο και Ρίο, τι θα βάζεις ψηλότερα για σένα και την ομάδα? Υπερηφάνεια. Θεωρώ ότι είμαι υπερήφανη που, και χαρούμενη που κατάφερα να πάω σε δύο Ολυμπιάδες, να ολοκληρώσω δύο πλήρες Ολυμπιακούς κύκλους και βέβαια να έχω τη χαρά να συνεργαστώ με τόσα πολλά κορίτσια, γιατί βέβαια έχουν αλλάξει και συνέχεια, έχουν αλλάζουν οι ομάδες. Οι ομάδες αλλάζουν συνέχεια, ναι, αλλάζουν και οι κανόνες πολλές φορές. Δηλαδή, αλλάζει, τώρα ναι. Που πήγατε στο Ρίο, είχατε άλλο τρόπο, άλλα πράγματα που έπρεπε να προσέξετε περισσότερο ή να ακολουθήσετε στην προετοιμασία? Βασικά, ο κώδικας βαθμολογίας, δηλαδή οι ασκήσεις οι οποίες εκτελούμε, αλλάζουν κάθε 4 χρόνια περίπου. Και κάθε 2 χρόνια αλλάζουν τα όργανα που αγωνιζόμαστε. Αλλάζουν και οι συνδυασμοί, όργανα. Βέβαια, ναι. Τόσο σύντομα, κάθε 2 χρόνια. Κάθε 2 χρόνια. Τώρα λοιπόν οι αλλαγές ποιες ήταν στο Ρίο, τι είχατε? Στο Ρίο το ένα πρόγραμμα που αγωνιστήκαμε ήταν οι 5 κορδέλες και το άλλο ήταν τα 2 στεφάνια με 6 κορίνες. Μάλιστα. Εσύ που ξεκίνησες το 2001, λοιπόν, όπως είπαμε προηγουμένως, στο Διαγόρα Μελοκήπων στη Θεσσαλονίκη, θα έλεγα ότι η αφορμή, έτσι, το πυροτέχνημα που σε έκανε να εντυπωσιαστείς ήταν η παρουσία. Ρωτώ, δεν ξέρω, της ομάδας το 2000 στο Σίδνεϊ που πήρε το χάλκινο. Αρχικά να σας πω ότι αυτός ήταν ο βασικός ρόλος που ξεκίνησα. Δηλαδή είδα τα κορίτσια στην τηλεόραση και ήταν η αφορμή για να ξεκινήσω. Νομίζω ότι κάθε κορίτσι, ειδικά στη ρυθμική, μπορεί να το έχει κάνει, μπορεί να το έχει σκεφτεί αυτό. Συνήθως βλέπουμε, έχουμε ως στόχο να φτάσουμε τα είδωλα που βλέπουμε συνήθως στην τηλεόραση. Έτσι. Και αυτό ήταν το επόμενο μου ερώτημα. Τώρα που πήγες παραδείγματος χάρη στο Ρίο, όπως πήγες και το 12 στο Λονδίνο, υπάρχουν μετά, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, στην πατρίδα σου, στιγμές που κάποια παιδιά ή γονείς παιδιών βλέπεις ότι σε πλησιάζουν με αφορμή τα όσα είδαν στην τηλεόραση για να τους πεις κάποια ιδέα ή παρότρινση για να ακολουθήσουν το άθλημα? Υπήρξαν παιδιά, πολλά παιδιά από συλλόγους, προπονήτριες οι οποίες συζήτησα μαζί τους. Και μπορώ να πω ότι αυτό με τιμά ιδιαιτέρως, γιατί θέλω να δώσω στα παιδιά πράγματα τα οποία ξέρω, έχω ζήσει και γνωρίζω πάνω στο ensemble και νομίζω ότι θα ήταν καλό να υπάρχουν του τύπου σαν εκπαίδευση σε νέα παιδιά που έρχονται και να δίνουν τις γνώσεις και τα φόντα τους αθλήτρες οι οποίες είναι πολλά χρόνια στο χώρο. Θα παρακαλέσω το σκηνοθέτη μας, τον κύριο Αγγελάκη, μήπως βλέποντας τα πλάνα εδώ που έχουμε και το χειροκρότημα βέβαια, μπορούσαμε να ακούσουμε και λίγο από τη μουσική που πάντα συνοδεύει και τον ήχο. Λοιπόν, εδώ τώρα λοιπόν, προλάβαμε την αποθέωση στο τέλος και το χειροκρότημα. Την ώρα του αγώνα λοιπόν, Σταυρούλα Σαμαρά, όταν βλέπετε, γιατί λέγαμε πριν ότι είναι και άθλημα ψυχολογίας, ότι κάτι έστω για πολύ λίγο δεν πήγε καλά, μπορεί να σας ρίξει ή παραμένετε σταθερές και το αφήνετε στην άκρη? Δεν πρέπει να δείξει τίποτα βασικά. Αυτό είναι και το πλεονέκτημα που διαχωρίζει την καλή από τη μέτρια και την κακή ομάδα. Έτσι, βέβαια. Και εκεί φαίνεται και η εμπειρία της ομάδας. Ναι. Είναι μικρές λεπτομέρειες. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει η ομάδα να είναι αρκετά χρόνια, έτσι ώστε σε περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος μέσα στον αγώνα, η αθλήτρια που υποδέχεται το όργανο, το οποίο μπορεί να είναι λάθος, να δείχνει ότι δεν έγινε τίποτα. Ότι όλα κυλούν κανονικά. Λέγαμε νωρίτερα και για τις παροτρύνσεις που μπορεί να κάνει σε ανθρώπους που θέλουν τα παιδιά τους ή τα ίδια τα παιδιά που μιλάνε μαζί σου να ασχοληθούν με τη ρυθμική. Και έχεις κάθε λόγο βεβαίως να υποστηρίξεις το άθλημά σου, στο οποίο έχεις διακριθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό. Έχεις λάβει μέρος σε ευρωπαϊκά, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε παγκόσμια κύπελα, είσαι πανελληνιονίκης και έχεις πάει φυσικά σε 2 φορές Ολυμπιακούς Αγώνες και έχεις τόσο μεγάλη εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να τα λέμε όλα, τους τα λες όλα, ότι και ο ελληνικός αθλητισμός αυτή τη στιγμή, ειδικά ο ερασιτεχνικός, δεν έχει το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Σίγουρα δεν υπάρχουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις για να βοηθήσουν έστω και τους ερασιτέχνες αθλητές να κάνουν την προπόνηση που θέλουν οι ίδιοι, πόσο μάλλον σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Και εμείς οι ίδιες έχουμε βιώσει προβλήματα στις προπονήσεις, διότι οι εγκαταστάσεις που κάνουμε προπονήσεις καθόλου το διάστημα της χρονιάς και το χειμώνα και το καλοκαίρι, γιατί εμείς δεν σταματάμε καθόλου, δεν έχουμε διακοπές, δηλαδή είναι συνέχεια. Για να ακούσουμε και πρόγραμμα. Λίγο μουσική εδώ, Σταυρούλα.
Τρομερές οι αντιδράσεις του κόσμου λοιπόν και εκείνη την ώρα μπορείς να είσαι τόσο συγκεντρωμένη και να μην ακούς τις φωνές, γιατί φωνάζουν όχι μόνο στο τέλος, την ώρα της εκτέλεσης όλου του προγράμματος. Τις περισσότερες φορές δεν μπαίνεις στη δικασία να τα ακούσεις και αυτό είναι που λέμε ότι δεν πρέπει να επηρεάζεις από εξωτερικούς παράγοντες. Ένας εξωτερικός παράγοντας είναι αυτός. Πέρα από το άγχος και όλη την υπεραίτηση που μπορεί να έχεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτός ο αγώνας βεβαίως εδώ που έχει τον κόσμο που σας φωνάζει είναι... Είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στη Σμύρνη, ναι, το 2014. Μάλιστα. Και βεβαίως είναι συμπατριώτες μας εκεί, οι οποίοι κρατούσαν και τις ελληνικές σημαίες και φώναζαν και σε διάκοψα για να ακούσουμε τη μουσική και να δούμε το πρόγραμμα την ώρα που μας έλεγε Σταυρούλα Σαμαρά για το ότι βεβαίως δεν υπάρχει καμία μέρα ούτε διακοπών, ούτε ανάπαυσης, ούτε τίποτε άλλο για κάτι τόσο που χρειάζεται τόσο σκληρή προετοιμασία. Βέβαια. Επειδή εμείς είμαστε ουσιαστικά ένα ομαδικό άθλημα, θα πρέπει να είμαστε συνέχεια μαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Απαιτούν πολλές ώρες προπόνησης, επανάληψη των προγραμμάτων των οποίων δούμε τώρα, τα οποία τα χωρίζουμε σε μικρότερα κομμάτια και τα εκτελούμε αρχικά χωρίς μουσική και στη συνέχεια με τη μουσική με πολλές επαναλήψεις. Και ουσιαστικά έχουμε το πλάνο που θα πρέπει να εκτελέσουμε κάθε μέρα, το οποίο ορίζει προπονήτρια. Τι σκοπεύεις να κάνεις από εδώ και πέρα μετά τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου και του Ρίο και όλες αυτές τις συμμετοχές που έχεις σε τόσες μεγάλες διοργανώσεις και στα Πανελλήνια και έχεις τόσο μεγάλη εμπειρία από το 2001. Ποιο είναι το επόμενο βήμα της Σταυρούλα Σαμαρά, τι κάνει από εδώ και πέρα και προσωπικά στη ζωή της και στον αθλητισμό? Τώρα είμαι στο τρίτο έτος, σπουδάζω κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος. Τώρα αυτό το διάστημα συνεχίζω τις προπονήσεις μου. Μπορώ και τα συνδυάζω και τα δύο, και τις προπονήσεις και τις σπουδές μου παράλληλα. Και αυτό θα το πρότεινα να το κάνουν όλοι οι αθλητές, να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Να μην αφήνουν τις σπουδές. Ναι, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ένα εφόδιο το οποίο θα έχουν σε όλη τους τη ζωή, πέραν τον αθλητισμό που κάνουν, σε όποιο επίπεδο και να φτάσουν. Και βεβαίως σημαντική ημερομηνία είναι η 13η Νοεμβρίου, Σταυρούλα Σαμαρά, κυρίες και κύριοι, για εφέτος, όπου θα γίνει ο 34ος αυθεντικός μαραθώνιος. Και πριν τερματίσει ο πρώτος, ο νικητής στο μαραθώνιο στο Καλλιμάρμαρο, εκεί, όπως έχει αποφασιστεί, θα παρελάσει όλη η ομάδα που μας εκπροσώπησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο Ντε Ζανέιρο. Κάτι που έχει δηλώσει και βεβαίως ο πρόεδρος ΟΕΟ, ο κύριος Σπύρος Καπράλος, και κάτι που πραγματικά αξίζει κάθε τιμή, γιατί εγώ το λέω πάντοτε: ο Ολυμπιονίκης δεν είναι μόνο εκείνοι που ανεβαίνουν στο βάθρο, ή πρώτοι οκτώ, όπως μπορεί να ορίζει ένας νόμος κάθε χώρας, είναι όσοι λαμβάνουν μέρος. Αυτή είναι μια προσωπική τοποθέτηση, αλλά φαντάζομαι ότι όλοι τους αναγνωρίζουμε ως τέτοιους. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τιμήσουμε και μερικούς άλλους πρωταγωνιστές. Πρωταγωνιστές οι οποίοι πριν από δύο μήνες στο Ρίο χάρισαν στη χώρα μας μεγάλες επιτυχίες. Είναι στο χέρι μας να απορροφηθούν 16 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ για τον αθλητισμό αποκλειστικά. Και θεωρούμε ότι αυτή είναι ουσιαστική πολιτική παρέμβαση στον αθλητισμό και αυτό είναι που τιμά τις κυβερνήσεις. Στο πλαίσιο του 34ου Μαραθωνίου, οι δρομείς και οι συνοδοί τους θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν και να απολαύσουν την ιστορία, τον πολιτισμό, το φιλόξενο πρόσωπο, τη δυναμική της σύγχρονης Αθήνας. Στις 13 Νοεμβρίου λοιπόν ο 34ος Μαραθώνιος θα παρελάσουν εκεί όλοι όσοι μας εκπροσώπησαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο Ντε Ζανέιρο, αλλά αυτή η Σταυρούλα Σαμαρά δεν είναι η μοναδική στιγμή που αξίζει να επισημάνουμε, γιατί έχουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στην Αρχαία Ολυμπία κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι είναι ακριβώς, το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία και όλοι οι Ολυμπιονίκες οι οποίοι ήταν στο Ρίο, μαζί βέβαια και με άλλους Ολυμπιονίκες από προηγούμενες Ολυμπιάδες. Πολύ σημαντικό, γιατί θα πάτε όλοι. Βέβαια, θα γίνει βράβευση και τα μέλη της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας θα δώσουν οδηγίες και θα βοηθήσουν τα παιδιά από διάφορα σχολεία που θα έρθουν στην Αρχαία Ολυμπία για να τους δείξουν το δρόμο προς τον αθλητισμό. Έτσι. Και γιατί να πρέπει... του δείξουν όλο το νόημα της Ολυμπιακής Παιδείας που θα πρέπει να υπάρχει και να ξέρει το κάθε νέο παιδί. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα Σαμαρά, για την παρουσία σου στο στούντιο του Action 24. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια σε ό,τι προσπαθείς και κάνεις, που πάντοτε, αν έχει σχέση και με τον αθλητισμό, θα είναι ευεργετικό για όσους λάβουν τις δικές σου εμπειρίες και παραστάσεις. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντοτε από Δευτέρα έως Παρασκευή.